Πάμε λοιπόν στον κύριο Καλεντερίδη, για να αποσαφηνίσουμε λίγο το πλαίσιο και τις εξελίξεις, να κάνουμε μια δεύτερη ανάγνωση, κύριε Καλεντερίδη, με τη δική σας βοήθεια. Ναι, λοιπόν, ναι, και θέλω σας. Και θέλω λοιπόν, ξεκινώντας, να σας ρωτήσω, αυτές οι κινήσεις είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση πριν από ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο? Όχι, δεν νομίζω. Καταρχάς να ερμηνεύσουμε γιατί τώρα και γιατί γίνεται συγκεκριμένη ενέργεια, να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια ερμηνεία. Οφείλεται κατά την άποψή μου η κίνηση της Τουρκίας σε δύο γεγονότα που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Το πρώτο αφορά την κύρωση του συμφωνίας του αγωγού EastMed από τη Βουλή της Κυπριακής Δημοκρατίας και από τη Βουλή της του Ισραήλ. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο της Τουρκίας η ακύρωση της κατασκευής του EastMed, γιατί η Τουρκία έχει ως στόχο όλο το φυσικό αέριο που υπάρχει στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου να κατευθυνθεί με αγωγό στην Τουρκία και εκείθεν η Τουρκία ως χώρα διανομέας και όχι ως χώρα τράνζιτ να το διανύμει στην Ευρώπη. Δηλαδή έχει στρατηγική αφενός με να πάρει τον αγωγό στο έδαφο της και αφετέρου να γίνει χώρα διανομέας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη εξέλιξη που όθησε την Τουρκία να κάνει τώρα αυτό το βήμα είναι οι δηλώσεις, κατά την άποψή μου, του Έλληνα πρέσβη στο Κάιρο, ο οποίος είπε ότι επίκειται η υπογραφή συμφωνίας με τη οριοθέτηση της υφαλοτροπίας και της ΑΟΣ της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Μιλάμε για ένα αριθμό πλοίων, σύμφωνα τουλάχιστον με πληροφορίες, κοντά στα 20 πολεμικά σκάφη και κυρίως βαριά πολεμικά. Αυτό δεν είναι κάτι αξιοσημείωτο? Θα σας απαντήσω, θα σας απαντήσω. Ακούστε, επειδή η Ελλάδα έχει δηλώσει, και δεν το δήλωσε μόνο στην Αθήνα, το δήλωσε και στις ΗΠΑ, ο ένας πρωθυπουργός το δήλωσε στη Μάσιντον ενώπιον του Τραμπ, ότι αν η Τουρκία στείλει ερευνητικό πλοίο, η Ελλάδα θα αντιδράσει. Σε ερώτηση, μάλιστα, πώς θα αντιδράσει, είπε με κάθε τρόπο. Και αν χάσετε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε δεν θα χάσω. Αυτό που μένει να δούμε τις επόμενες ημέρες, εάν και πότε θα καταπλέψει το Roots Race στην περιοχή αυτή και πώς θα δούμε να εξελίσσεται η κλιμάκωση με την παρουσία του Ελληνικού. Το οποίο Roots Race, κύριε Καλεντερίδη, είχε βρεθεί και τον περασμένο Φεβρουάριο εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας και τότε επιχειρήθηκε υποβάθμιση του περιστατικού από πλευράς κυβέρνησης. Ακούστε, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε λεπτομέρειες για το θέμα. Με βάση αυτά που γνωρίζω, εκείνο δεν ήταν μια σχεδιασμένη πρόκληση και εάν ήταν θα είχε συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων. Πάντως, όση ώρα μας εξηγείτε και μας αναλύετε τις εξελίξεις, κύριε Καλεντερίδη, εγώ να πω στους τηλεθεατές ότι παρακολουθούν στους δέκτες τους και χάρτες, τουρκικούς χάρτες, έτσι όπως η Άγκυρα δηλώνει σε όλους τους τόνους ποιες είναι οι διεκδικήσεις της, δικούς σας χάρτες. Ναι, βεβαίως. Εντάξει, αυτά τα έχουμε πει. Έχουμε πει ότι προηγήθηκε πρώτα η ενημέρωση της τουρκικής κοινή γνώμης, η προετοιμασία μάλλον της τουρκικής κοινή γνώμη για το θέμα και η γαλάζια πατρίδα και η μονομερής οριοθέτηση και όλοι αυτοί οι χάρτες που είδατε κυκλοφόρησαν κατά κόρον στην τουρκική κοινή γνώμη για να στηρίξει το εγχείρημα η τουρκική κοινή γνώμη και στη συνέχεια άρχισαν σταδιακά οι Τούρκοι να ξεδιπλώνουν τις θέσεις τους και τις διεκδικήσεις τους και απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στην Κύπρο και απέναντι στις γειτονικές χώρες. Τώρα λοιπόν φτάνουμε στην κορύφωση αυτής της διαδικασίας, της διαδικασίας της διεκδίκησης της Τουρκίας στις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες. Εκτιμώ ότι δεν είναι η μεγάλη κορύφωση. Η μεγάλη κορύφωση θα έρθει ότι η Τουρκία προσπαθεί με αυτή την κίνηση να τεστάρει τις αντιδράσεις της Ελλάδας και ότι θα δούμε αντίστοιχες κινήσεις και στα όρια του τουρκολιβικού μνημονίου και ανατολικά της Ρόδου και της Χαρπάθου. Θα είναι μια πιο επικίνδυνη εξέλιξη από αυτή τη δέσμευση που βρίσκεται στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως είπατε. Και φυσικά θα δούμε και προκλήσεις
δυτικά και νότια της, ανατολικά και νότια της Κρήτης σε περιοχές καταφανώς που ανήκουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Εκτιμάτε, κύριε Καλεντερίδη, ότι μπορεί η Τουρκία, πέρα από τις ελληνικές αντιδράσεις, που νομίζω πολύ σωστά το είπατε, είναι δεδομένο ότι θα τεστάρει, να τεστάρει και τις αντιδράσεις και άλλων χωρών, ενδεχομένως κινούμενη και προς τη Λιβύη, και εννοώ τη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, που έχει στείλει και το αεροπλανοφόρο, νομίζω, στην περιοχή, και θέλει να τεστάρει έτσι γενικώς αντιδράσεις και της Γαλλίας και της Αιγύπτου και της Ελλάδος και ίσως κινούμενη προς την περιοχή της Λιβύης. Ακούστε. Με βάση τη λογική, η Τουρκία δεν θα έπρεπε να προκαλέσει μια ένταση με την Ελλάδα. Γιατί η μητέρα των μαχών θα δοθεί στη Σύρτη και από το εγχείρημα αυτό, από το αν η επιχείρηση της Τουρκίας για κατάληψη της Σύρτης και της Αλ Τζούφρα, όπου εκεί είναι παραπάνω από το 50% του πετρελαίου της Λιβύης καταλήγει στη Σύρτη μέσω αγωγών, ότι εάν εκεί είναι πετυχημένη η επιχείρηση κατάληψη της Σύρτης, τότε η Τουρκία πραγματικά θα αποκτήσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα και με αποθέσεις ισχύους πλέον θα συνεχίσει τις προκλήσεις στις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι λογικό αυτό που συμβαίνει τώρα. Δεν μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς με βάση τη λογική. Κύριε Καλλιτερίδη, υπάρχουν όμως και τα. Συγγνώμη, σας διακόπτω και επιμένω. Υπάρχουν όμως και τα πολιτικά αντανακλαστικά. Και διαρωτάται κανείς την ώρα που η Τουρκία βγάζει ένα μεγάλο μέρος του στόλου τους που κάνει αυτές τις κινήσεις. Είναι αυτό που θα λέγαμε η επιθυμητή αντίδραση ενώ της πολιτικής ηγεσίας, του πολιτικού συστήματος. Ας αφήσουμε τους αντιδυτικούς απ' έξω το να λέμε στο Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών ότι είναι η ώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση για τις κυρώσεις τις ευρωπαϊκές απέναντι στην Τουρκία. Και τα όσα συμβαίνουν επιπροσθέτως, Μπάμπη, στην Κυπριακή ΑΟΣ δεν θα έπρεπε να είχαν αφυπνίσει τα αντανακλαστικά της Αθήνας πολύ νωρίτερα. Δηλαδή υπήρχε χρόνος για να διαμορφωθεί μια ουσιαστική πολιτική σε αυτό το μεσοδιάστημα. Να σας πω. Τα αντανακλαστικά της Ελλάδας, τα επιχειρησιακά αντανακλαστικά τα είδαμε. Και θα έλεγα ότι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό ήταν ανεπτυγμένο στο Αιγαίο προτού καν βγει η Ναύτεξ. Που σημαίνει ότι πιθανόν το κράτος να έχει τις πληροφορίες του και έγκαιρα να αντέδρασε. Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις, εάν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Άμυνας είναι αυτές που θα λειτουργούσαν αποτρεπτικά προς την Τουρκία, αυτό είναι θέμα ερμηνείας. Ίσως θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρες και πιο σκληρές οι δηλώσεις. Όσον αφορά την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, και εκεί θα έλεγα ότι οι δηλώσεις από την πλευρά της Ελλάδας θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρες και θα έλεγα και κάθετες. Γιατί πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Δεν μιλάμε αν θα κάνει η Τουρκία προκλήσεις. Την έκανε την πρόκληση και είναι στα πόδια μας. Την έκανε και την ημέρα της παρουσίας του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας. Σας είπα ότι και αυτή είναι μια αιτία. Είναι η τρίτη αιτία που μπορούμε να συνυπολογίσουμε αναζητώντας την ερμηνεία.